Στο νομοσχέδιο αποτυπώνονται διαφορετικές μεταξύ τους αλλά και ποικίλες νομοθετικές ρυθμίσεις μέσω των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, είτε με παρατάσεις υλοποίησης διαφόρων ζητημάτων, είτε με διάφορες διευθετήσεις. Για παράδειγμα, οι αποζημιώσεις, η απόδοση μάλλον των οφειλόμενων στους εργαζόμενους, Ελστάτ, Εθνικό Τυπογραφείο κτλ. Δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο την εντύπωση των ασύνδετων μεταξύ τους διατάξεων, όμως κατά τη γνώμη μας υπάρχει μεταξύ τους ένα ενιαίο νήμα που τους ενώνει και δεν είναι άλλο από την υλοποίηση, από την άσκηση και υλοποίηση μιας συγκεκριμένης πολιτικής που εφαρμόζονταν και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και που η σημερινή συνεχίζει να την υλοποιεί. Όλες οι κυβερνήσεις στο ακέραιο, υλοποιώντας στρατηγικές μέσω των πολιτικών τις στρατηγικές επιλογές που έχουν συναποφασίσει και αποδέχονται από κοινού όλα τα άλλα κόμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και κεφαλαίου, ανεξάρτητα τις επιμέρους διαφορές που διατυπώνουν για διάφορα θέματα. Έτσι λοιπόν, στην κατεύθυνση ακριβώς αυτής της υλοποίησης αυτής της στρατηγικής οφείλονται πρώτον η απαράδεκτη και προκλητική πράξη νομοθετικού περιεχομένου για το ΚΕΘΕΑ, που θέτει υπό αμφισβήτηση τη λειτουργία και το χαρακτήρα του, στοχεύοντας συνολικά τη φιλοσοφία του στεγνού θεραπευτικού προγράμματος στη βάση της κύριας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η μείωση της βλάβης από τα ναρκωτικά, δηλαδή η συντήρηση του φαινομένου, προτάσσοντας ως κύριο μοντέλο θεραπείας τα υποκατάστατα ηρωίνης και που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εξαρτημένων από μεθαδόνη και βουπρενοφρίνη και που σε μια σειρά χώρες ο αριθμός των θανάτων από μεθαδόνη ξεπερνά τον αριθμό των θανάτων από ηρωίνη. Γιατί μπορεί το πολυπαραγωγικό φαινόμενο των ναρκωτικών ως κοινωνικό φαινόμενο να έχει τη βάση του στην καπιταλιστική κοινωνία, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο τοξικομανής δεν μπορεί σήμερα να αλλάξει τη ζωή του. Και πάνω σε αυτή τη βάση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θεωρεί πως το βάρος της διεκδίκησης από το εργατικό λαϊκό κίνημα πρέπει να ρηχτεί στην πολιτική μείωση της ζήτησης, δηλαδή στην πρωτογενή πρόληψη, στη δημιουργία πανελλαδικού δημόσιου φορέα με αποκλειστικά δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, απεξάρτησης, κοινωνικής επανένταξης, ενταγμένο στο πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας, με πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος και την εξασφάλιση του επαρκούς επιστημονικού προσωπικού αλλά και λοιπού προσωπικού αναγκαίου για να λειτουργούν οι δομές αυτές. Δεύτερον, οι δημοπρασίες της ΡΑΕ, δηλαδή μέσω του άρθρου η ακύρωση μιας του Οκτωβρίου της δημοπρασίας, ή γενικότερα η δημοπρασίες, ή το ζήτημα αυτό είναι ξέχωρο και μακριά από το πλαίσιο και τη στρατηγική για την ενέργεια μέσα στο οποίο προγραμματίζονται οι επόμενες κινήσεις, μας τα είπε εδώ ο κύριος Χατζηδάκης τις προάλλες, και τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στη συνέχεια φυσικά της πολιτικής της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και των προηγούμενων και πάει λέγοντας. Μια πολιτική που οδήγησε και θα οδηγήσει σε αντιλαϊκές επιπτώσεις με μοναδικούς κερδισμένους τους επιχειρηματικούς κολοσσούς που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια και με τους εργαζόμενους στον κλάδο της ενέργειας αφενός να δέχονται χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων τους και αφετέρου τα λαϊκά στρώματα να πληρώνουν υπέρογους λογαριασμούς για ένα βασικό αγαθό όπως η ηλεκτρική ενέργεια που μετατρέπεται σε είδος πολυτελείας, αυξάνοντας παράλληλα την ενεργειακή φτώχεια του λαού μας. Τρίτον, στην ίδια στρατηγική δεν πατά και η παράτηση των προθεσμιών για τους δασικούς συνεταιρισμούς που διαιωνίζει τις αρνητικές συνθήκες εμπορίας και εκμετάλλευσης της υλοτομούμενης ξυλίας με τους εμπόρους ξυλίας ελαίου αναπτυξιακού πρόσφατα ψηφισθέντος αναπτυξιακού νόμου να συμμετέχουν σε αυτούς τους συνεταιρισμούς. Τέταρτον, όπως επίσης και οι ρυθμίσεις για τους κοινόχρηστους χώρους του ελληνικού που παραδίδονται στους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτή την κατεύθυνση εξυπηρετεί. Τον ίδιο στόχο δεν εξυπηρετούν και οι ρυθμίσεις που από την πρώτη στιγμή εξέτασε η κυβέρνηση, δείχνοντας όντως γρήγορα αντανακλαστικά για την απαλλαγή των μεγαλοξενοδόχων από το τέλος διαμονής και τις ρυθμίσεις στην καταβολή του ΦΠΑ, λόγω της πτώχευσης της Thomas Cook. Ενώ τα μέτρα για τους εργαζόμενους στον κλάδο σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους. Και εμείς προτείναμε και στην πρώτη επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, κανένας εργαζόμενος είτε σε ξενοδοχειακή μονάδα διαχείρισης της Thomas Cook είτε σε ξενοδοχειακές μονάδες κατά
πρακτορία κτλ. Κανένας εργαζόμενος να μην μείνει απλήρωτος και ανασφάλιστος και παράλληλα να δοθεί έκτακτο βοήθημα 1.000 ευρώ σε όσους έμειναν άνεργοι είτε απλήρωτοι. Όπως επίσης όλοι οι εργαζόμενοι να λάβουν το επίδομα ενεργείας χωρίς όρους και περιορισμούς. Να διασφαλιστούν άμεσα οι θέσεις εργασίας και τα εργασιακά και παράλληλα τα ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των εργαζομένων και να πάρθουν μέτρα προστασίας ενάντια σε κατασχέσεις ενδεχομένως, σε διακοπές από τράπεζα και απλήρωτους λογαριασμούς. Προστασία των μικρών παράλληλα επαγγελματιών που κινδυνεύουν με χρεοκοπία και γίνεται λόγος για τα μικρά καταλήμματα, βιοτέχνες είτε στον χώρο της παρασκευής προϊόντων είτε των προμηθευτών των ξενοδοχείων που επλήγησαν από την, από την πτώχευση της Thomas Cook. Το ζήτημα ή για παράδειγμα το ζήτημα της παράτασης για τη χωροθέτηση των υδατοκαλλιεργιών. Με ποιο κριτήριο δίνεται? Στην ουσία αφορά τις μεγάλες, τη διευθέτηση της χωροθέτησης των καθυστερήσεων που έχουν προφανώς υπάρξει και αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις και τη διευκόλυνσή τους για τις επενδύσεις τους την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι στον κλάδο αυτό αγωνίζονται και παλεύουν εδώ και το τελευταίο διάστημα από το Σεπτέμβριο ειδικότερα και όχι μόνο παλεύουν για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας και είναι στον αέρα. Άλλο παράδειγμα, τα ζητήματα των όποιων ρυθμίσεων στα πλαίσια δυσκολιών εφαρμογής του νόμου που αναφέρονται στο άρθρο για την πρώτη κατοικία. Πρόκειται να αναστείλουν το πλαίσιο επιτάχυνσης της διαδικασίας των πλειστηριασμών των κόκκινων στεγαστικών δανείων, αφού οι όποιες ρυθμίσεις της συγκεκριμένης διάταξης δεν στοχεύουν στην ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών. Και καταθέσαμε και η πρόταση στη βάση τροπολογίας που είχαμε καταθέσει για την ελάφρυνση ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας από την υπερχρέωση, την οποία δεν την αποδέχτηκε κανένα ακόμα την προηγούμενη περίοδο. Και βεβαίως η τροπολογία και τα μέσα και τα μέτρα που καταθέτουμε και ζητούμε είναι, καταθέσει μάλλον και ζητούμε, είναι προτάσεις στην κατεύθυνση μετάθεσης του βάρους της κρίσης στους τραπεζικούς ομίλους και όχι στα λαϊκά στρώματα και στις λαϊκές ανάγκες. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με 2-3 άρθρα. Για παράδειγμα, στο άρθρο 3 που αφορά τον ΕΟΔΗ. Από τη στιγμή δηλαδή που δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο, δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Υγείας να αναθέσει τις αρμοδιότητες στις αρμόδιες υπηρεσίες μάλλον του ΕΟΔΗ να υλοποιήσουν κάποιες διαδικασίες ενίσχυσης δηλαδή της υγειονομικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας των προσφύγων, μεταναστών και ταυτόχρονα την εξασφάλιση της καταβολής των μισθών των εργαζομένων. Θα θέλαμε εδώ να πούμε δύο λόγια στα γρήγορα, κύριε Πρόεδρε. Η πάγια θέση μας είναι η πλήρη ανάπτυξη και στελέχωση με μόνιμο προσωπικό των δημόσιων μονάδων υγείας. Την ανάπτυξη ιατρίων μέσα στους χώρους φιλοξενίας. Έχουμε καταθέσει αυτές τις προτάσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από τότε, αν θέλετε, που ξεκίνησε οι έντονες προσφυγικές ροές προς τη χώρα μας. Η ανάπτυξη λοιπόν ιατρίων μέσα στους χώρους φιλοξενίας, στα κέντρα υποδοχής, η επαρκής στελέχωση αυτών των ιατρίων, των χώρων υποδοχής δηλαδή, με αντίστοιχα και αντίστοιχα με τον απαραίτητο και αναγκαίο εξοπλισμό που αυτές οι δομές, αυτές οι μονάδες υγείας θα πρέπει να διασυνδέονται με τα κέντρα υγείας και τα δημόσια νοσοκομεία που επίσης και αυτά χρειάζονται οπωσδήποτε προσωπικό μέσα και πάει λέγοντας. Και τελειώνω με το άρθρο 12, κύριε Πρόεδρε, το ουσιαστικό για τις διατάξεις που αφορούν την έκδοση προεδρικών, για την μάλλον την αναστολή έκδοση προεδρικών διαταγμάτων και η ισχύς υπουργικών αποφάσεων στα ζητήματα. Εμείς λέμε ότι το ουσιαστικό ζήτημα εδώ είναι ο χαρακτήρας της ανάπτυξης των δημόσιων μονάδων υγείας. Ο προσανατολισμός τους, η χρηματοδότησή τους, οι όροι παροχής των εργασιών τους, οι όροι δουλειάς των εργαζομένων σε αυτές τις μονάδες υγείας, οι σχέσεις εργασίας και αμοιβής και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν, ανεξάρτητα αν αυτά καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις ή με προεδρικά διατάγματα. Και εδώ επιτρέψτε μου μια εκτίμηση, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω με αυτό, ότι αυτή η αναστολή έως τις 30 του Απρίλη του 20, τις διαδικασίες δηλαδή των προεδρικών διαταγμάτων,
μπορεί ενδεχομένως και προφανώς να συσχετίζεται με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας για απλοποίηση και επιτάχυση των διαδικασιών και μέτρων που αφορούν βαθύτερες αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας. Και εδώ ενδεχομένως να επιδιώκουν την απλοποίηση των διαδικασιών για να διαμορφωθεί και το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των δημόσιων μονάδων υγείας. Ως προϋπόθεση των συμπράξεων να σημειώσουμε με τον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα που από την πρώτη στιγμή και στο παρελθόν αλλά και με αφορμή την ανάλυση της κυβερνητικής εξουσίας όπως σταθεί και όπου βρεθεί και ο Υπουργός αλλά και στο σύνολο η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός αυτό τονίζουν. Τη σύμπραξη με τον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα κυρίως τουλάχιστον σε αυτή τη φάση από ό,τι αναφέρεται εργαστηριακό, το διαγνωστικό κτλ. Των νοσοκομείων. Και πάει λέγοντας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο κύριε Πρόεδρε και για τέταρτη φορά, αν θέλετε για τρίτη φορά με βάση τις συνεδριάσεις, ζητούμε την απόσυρση της διάταξης που αφορά το ΚΙΘΙΑ.